ο Μέγας Αθανάσιος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 295 μετά Χριστόν από Έλληνες χριστιανούς γονείς, οι οποίοι τον γαλούχησαν και τον ανέθρεψαν με τα νάματα της χριστιανικής και ελληνικής παιδείας. Ο Αθανάσιος διακρινόταν από μικρή ηλικία για τη μεγάλη ευφυΐα του, την ολόψυχη αγάπη του προς την Εκκλησία και την έφεση για μάθηση. Μετά που τέλειωσε το σχολείο, έκανε ανώτερες θεολογικές και φιλοσοφικές σπουδές στις σχολές της Αλεξάνδρειας και μελέτησε σε βάθος την Αγία Γραφή, τους πατέρες της Εκκλησίας και τους αρχαίους Έλληνες, ιδίως τον Όμηρο, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Έτσι, κατέστη βαθείς γνώσεις της χριστιανικής και της αρχαιοελληνικής παιδείας και φιλοσοφίας. Παράλληλα, ο Αθανάσιος καλλιεργούσε και τον ενάρετο βίο και την αγάπη και προσήλωση στον Χριστό, την Εκκλησία και την Ορθοδοξία, για χάρη της οποίας υπέστη τρομερούς κατατρεγμούς, διώξεις και εξορίες. Κάποτε, κατά την παιδική του ηλικία, έπαιζε στη θάλασσα και βάφτισε εκεί μερικά παιδιά ειδωλολατρών και επειδή τήρησε όλους τους κανόνες της σχετικής εκκλησιαστικής τελετής, ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειας, Αλέξανδρος ο Πρώτος, αναγνώρισε ως έγκυρες αυτές τις βαφτίσεις του μικρού Αθανάσιου και τον ανέλαβε υπό την προστασία του, διότι ενδιαφέρθηκε πολύ για τη μόρφωσή του. Ο Πατριάρχης Αλέξανδρος, εκτιμώντας την αρετή, τη μόρφωση και τα διαλεκτά προσόντα του Αθανάσιου, τον προσέλαβε στο Πατριαρχείο ως γραμματέα και του απένιμε τον ιερατικό τίτλο του Αναγνώστη. Σε ηλικία μόλις 24 ετών τον χειροτώνησε διάκονο. Νεαρός ακόμη στην ηλικία, ο Αθανάσιος γνωρίστηκε με τον περίφημο ασκητή της ερήμου, τον Μέγα Αντώνιο. Έμεινε κοντά του κάμποσο χρονικό διάστημα και έδρεψε από αυτόν εύχημους πνευματικούς καρπούς. Σεβόταν και εκτιμούσε τόσο πολύ ο Μέγας Αθανάσιος τον Μέγα Αντώνιο, ώστε αργότερα ο Μέγας Αθανάσιος συνέγραψε τον βίο του Μεγάλου Αντωνίου. Το 318 μετά Χριστόν, όταν ο Αθανάσιος ήταν 23 ετών, έκανε τη θορυβώδη εμφάνισή της στην Αλεξάνδρεια η αίρεση του Αρίου, ο οποίος διακήρυτε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά κτίσμα του Θεού. Για το θέμα αυτό συνήλθε σύνοδο στην Αλεξάνδρεια το 321 μετά Χριστόν. Κατά τη σύνοδο αυτή, ο Αθανάσιος, με τη θεολογική και φιλοσοφική του κατάρτιση, βοήθησε πάρα πολύ τον Πατριάρχη Αλέξανδρο να αντικρούσει τις κακοδοξίες του Αρίου. Η μεγάλη μάχη όμως της ορθόδοξης πίστης προς την αριανική αίρεση δόθηκε λίγα χρόνια αργότερα στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία συνήλθε το 325 στη Νίκαια. Στη Σύνοδο πήρε μέρος και ο νεαρός τότε ιεροδιάκονος Αθανάσιος, συνοδεύοντας τον ηλικιωμένο Πατριάρχη Αλεξανδρίας Αλέξανδρο. Εκεί ο Αθανάσιος, χάρη στη μόρφωση και την πίστη του, αναδείχτηκε ως ο πιο θαραλέος και ακαταμάχητος αγωνιστής της ορθόδοξης πίστης κατά της αίρεσης του Αρίου. Αυτός κυρίως κατατρόπωσε την όσο του αριανισμού, υποστηρίζοντας τον όρο «Ομοούσιος το Πατρί» για τον Χριστό. Στη διδασκαλία βασικά του Αθανασίου στηρίχτηκε η σύνοδος αυτή και συνέταξε τα 7 πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, δηλαδή του Πιστεύω. Με αυτόν τον τρόπο, το όνομα του Αθανάσιου κατέστη σύμβολο της Ορθοδοξίας στον αγώνα της κατά της αίρεσης. Η προσωπικότητα και η φήμη του νεαρού Αθανάσιου ευρεώθηκε τόσο πολύ στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ώστε μετά από 3 χρόνια, δηλαδή το 328, όταν πέθανε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Αλέξανδρος ο Πρώτος, ανήλθε στον Πατριαρχικό θρόνο ο Αθανάσιος σε ηλικία μόλις 33 ετών, αφού εκλέχθηκε από τον λαό πανψηφί. Ο Αθανάσιος διετέλεσε Πατριάρχης Αλεξανδρίας για 46 ολόκληρα χρόνια και κατά το διάστημα της μακράς αρχιερατείας του υπήρξε ο στήλος της Εκκλησίας και ο κατεξοχήν πατέρας της Ορθοδοξίας. Ο Άριος όμως, αν και καθαιρέθηκε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και οι οπαδοί του δημιουργούσαν μεγάλα προβλήματα στον Αθανάσιο και δεν έπαβαν να συνταράσουν την Εκκλησία.
Η μεγάλη δραστηριότητα του Αθανάσιου για την τακτοποίηση των εκκλησιαστικών ζητημάτων της μεγάλης περιφέρειάς του, το μεγάλο του ενδιαφέρον για τη διάδοση του χριστιανισμού, η άρτια θεολογική, φιλολογική και φιλοσοφική του κατάρτιση και παιδεία, η ισχυρή προσωπικότητά του, ο αδαμάντινος χαρακτήρας και η απεριόριστη αποδοχή του από το ποίμνιό του, καταθορύβησαν τον Άριο και τους οπαδούς του που ένιωθαν ότι απειλούνται από τον Αθανάσιο. Γι' αυτό και οι Αριανοί άρχισαν να κατασηκωφαντούν τον Άγιο και να επιδιώκουν με ραδιουργίες και σκευωρίες για να τον απομακρύνουν από τον πατριαρχικό του θρόνο. Εκείνος όμως, με σταθερές τις πεπιθήσεις του και με ακλόνητη την πίστη στη θεότητα του Χριστού, υπέμεινε με ασυνήθιστο ηρωισμό τις αδυσόπιτες διώξεις εκ μέρους των αιρετικών και τις ανίερες σε βάρος τους συκοφαντίες και ραδιουργίες τους. Οι Αριανοί, οι οποίοι επηρέαζαν ακόμη και τον Αυτοκράτορα, ήταν επιτίδιοι στο να εφευρίσκουν άπειρες συκοφαντίες, των οποίων το ψεύδος αποκαλυπτόταν και έτσι γίνονταν γελοί εκείνοι που τις ήφαιναν. Αυτές όμως οι συκοφαντίες είχαν ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του Αγίου από τον πατριαρχικό του θρόνο 5 φορές και από τα 46 χρόνια της πατριαρχίας του, τα 16 τα πέρασε στην εξορία. Αφορμή για τον αδυσόπιτο πόλεμο των αιρετικών κατά του Αγίου Αθανασίου στάθηκε το γεγονός ότι ο Άγιος αρνήθηκε να δεχτεί σε εκκλησιαστική κοινωνία τον Άριο παρά την ομολογία πίστεως που αυτός υπέβαλε το 330 στον Μεγάλο Κωνσταντίνο, στην οποία βέβαια ο παμπώνυρος αιρετικός Άριος απέφευγε επιμελώς να αναφέρει τις αιρετικές και κακόδοξες εκφράσεις για το πρόσωπο του Χριστού. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, αν εκτιμούσε και θαύμαζε πολύ τον Μέγα Αθανάσιο, παρασύρθηκε από τις μηχανογραφίες των Αριανών κατά του Αγίου και διέταξε τη σύγκληση συνόδου στην Κεσάρια το 335 μετά Χριστόν για να εξετάσουν τις κατηγορίες κατά του Αθανασίου. Τελικά, η σύνοδος συνήλθε στην Τύρο της Φινίκης. Ενώπιον της Συνόδου, οι Αριανοί προσέθεσαν και άλλες συκοφαντίες κατά του Αγίου Αθανασίου. Τον συκοφάντησαν ότι σκότωσε κάποιον επίσκοπο ονόματι Αρσένιο και αφού του έκοψε το δεξί χέρι, το μεταχειριζόταν σε διάφορες μαγικές ενέργειες. Ο Μέγας Κωνσταντίνος διέταξε σχετικές ανακρίσεις και έρευνες, ύστερα από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι ο Αρσένιος ήταν ζωντανός και τον έκρυβαν οι αιρετικοί σε κάποιο μέρος. Μόλις λοιπόν βρήκαν τον επίσκοπο εκείνο, τον οδήγησαν αμέσως ενώπιον της Συνόδου. Και έδειξε ο Αθανάσιος τον Αυτοκράτορα, τον Μέγα Κωνσταντίνο και τα δύο χέρια του Αρσένιου, τον οποίον έκαναν όργανό τους οι αιρετικοί. Οι εχθροί όμως του Αθανάσιου αποδείχθηκαν άφθασοι στο να κατασκευάζουν συκοφαντίες εναντίον του. Έτσι, παρουσίασαν ενώπιον της Συνόδου μία κακοηθέστατη γυναίκα, η οποία, όπως την είχαν συμβουλεύσει να κάνει, κράβγαζε λέγοντας πως ήταν Παρθένα και τη διέφυρε ο Αθανάσιος. Τότε ο Άγιος προσήλθε στη Σύνοδο, συνοδευόμενος από έναν φίλο του ιερέα, ονόματι Τεμόθεο. Ο Αθανάσιος σιωπούσε και τότε ο φίλος του, ο ιερέας Τιμόθεος, προσποιούμενος τον Αθανάσιο, τον οποίον δεν γνώριζε ούτε εξόψεως η αδιάντροπη γυναίκα, τη ρώτησε «Εγώ σε συνάντησα ποτέ και εισήλθα ποτέ στην οικία σου». Το γίνεο δε εκείνο, νομίζοντας ότι ο Τιμόθεος ήταν ο Αθανάσιος, κράβγαζε με μέγιστη ανέδεια και κινώντας το δάχτυλό της, έλεγε προς τον Τιμόθεο «Ναι, εσύ μου αφαίρεσες την Παρθενία, εσύ μου στέρισες τη σοφροσύνη». Αμέσως δε τότε, οι σκηνοθέτες της σκευωρίας φυγάδευσαν το ανέσχυντο γίνεο παρά τις διαμαρτυρίες του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος ζητούσε να γίνει ανάκριση, ώστε να αποκαλυφθούν εκείνοι που σκηνοθέτησαν την ανίερη αυτή υπόθεση. Έτσι, οι αιρετικοί Αριανοί έγιναν και πάλι γελοί με τις ραδιουργίες τους. Παρ' όλα αυτά, οι αιρετικοί δεν σταμάτησαν να συκοφαντούν τον Άγιο Αθανάσιο. Κατασκεύασαν λοιπόν στη συνέχεια 2 ακόμα συκοφαντίες.
Τον κατηγόρησαν στο Μεγάλο Κωνσταντίνο, τον Αυτοκράτορα, πρώτον, ότι συνωμοτούσε εναντίον του και ότι έστειλε πολύ χρυσάφι σε έναν επαναστάτη. Και δεύτερον, ότι παρεμπόδισε την αποστολή Σίτου από την Αλεξάνδρεια στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αυτοκράτορας δυστυχώς πίστηκε από τους συκοφάντες και πρόσταξε να εξοριστεί ο Αθανάσιος στην πόλη Αυγούστα της Γαλλίας. Πρόκειται για την πρώτη εξορία του Μεγάλου Αθανασίου που κράτησε από τον Ιούλιο του 335 ως τον Νοέμβριο του 337. Φαίνοντας ο Άγιος στον τόπο της εξορίας του, έγινε δεχτός με πολύ χαρά από τον επίσκοπο Μαξιμίνο και τους άρχοντες του τόπου, αφού η φήμη του είχε φτάσει σε όλο τον χριστιανικό κόσμο. Κατά τον χρόνο της εξορίας του, έγιναν συντονισμένες ενέργειες για την εκκλησιαστική αποκατάσταση του αιρεσιάρχη Άριου, η οποία όμως δεν έγινε, διότι τον πρόλαβε ο θάνατος το 336. Σύνοδος από 100 επισκόπους που συνήλθε στην Αλεξάνδρεια δικαίωσε τον Αθανάσιο και τον επανέφερε από την εξορία. Ο λαός της Αλεξάνδρειας υποδέχθηκε τον Άγιο Αθανάσιο με απερίγραπτο ενθουσιασμό και αγαλίαση. Οι αιρετικοί αντίπαλοι όμως του Αγίου Αθανασίου δεν ησύχασαν. Συνέχισαν τις ραβιουργίες και πέτυχαν και πάλι την καθαίρεση του Αγίου και την εξορία του στη Ρώμη, που ήταν και η δεύτερη εξορία του Μεγάλου Αθανασίου, από το 340 έως το 346. Στη Ρώμη, ο Αθανάσιος έτυχε μεγάλης περιποίησης από τον Πάπα Ιούλιο. Καθώς ήταν δε ο Άγιος εξόριστος στη Ρώμη, συνέλαβε πάρα πολύ στη διάδοση του μοναχισμού στη Δύση, προβάλλοντας ως υπόδειγμα την αρετή και τον τρόπο άσκησης του Μεγάλου Αντωνίου. Επιστρέφοντας από την εξορία, ο Άγιος έμεινε στον πατριαρχικό του θρόνο συνεχώς επί μία δεκαετία, από το 346 ως το 356. Οι εχθροί του όμως, οι αιρετικοί, άρχισαν και πάλι να κινούνται εναντίον του και πέτυχαν να τον απομακρύνουν για τρίτη φορά από το θρόνο του, από το 356 έως το 362. Αυτή τη φορά, ο Άγιος εξορίστηκε στην έρημο της Αιγύπτου. Εκεί βρήκε πολλούς ασκητές και έμενε μαζί τους, ακολουθώντας τον τρόπο ζωής τους. Ο Άγιος στην έρημο δεν έπαψε ούτε για μια στιγμή να ενδιαφέρεται και να προσεύχεται για το πείμνιο που του είχε εμπιστευθεί ο Θεός, το οποίο και τον υπεραγαπούσε και τον λάτρευε και λαχταρούσε να τον δει να αποκαθίσεται στον πατριαρχικό του θρόνο. Ακολούθησαν κι άλλες δύο εξορίες του Μεγάλου Αθανασίου. Ο Αθανάσιος όμως, παρόλες τις συκοφαντίες, τις σκευωρίες, τους κατατρεγμούς και τις εξορίες, έμεινε βράχος ακλόνητος, πιστός στις πεποιθήσεις του και πρόθυμος να υποστεί τα πάντα για χάρη του Χριστού. Τελικά, στους κατατρεγμούς, τις διώξεις και τις εξορίες του Μεγάλου Αθανασίου, έθεσε τέρμα ο Ουάλης, ο αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης. Ο Ουάλης, αν και ήταν φιλαριανός, φοβήθηκε μήπως η εξορία του Αγίου Αθανασίου γίνει η αιτία να διασαλευτεί η τάξη από τη μεγάλη αγάπη που έτρεφε ο λαός προς τον Άγιο και αναγκάστηκε να τον επαναφέρει στον πατριαρχικό του θρόνο το 366 μετά Χριστόν. Έτσι, τέθηκε τέρμα οριστικά στις μεγάλες περιπέτειες του υπέροχου αυτού Αγίου. Επανήλθε στον θρόνο του ο Μέγας Αθανάσιος και επιδαλειούχησε την πατριαρχική του περιφέρεια μέχρι που πέθανε στις 2 Μαΐου του 373. Έφυγε δε ο Άγιος από την παρούσα ζωή με την ικανοποίηση ότι είδε την Ορθοδοξία εδρεωμένη. Ο Άγιος Αθανάσιος ανήκει στις μεγάλες μορφές της Εκκλησίας, όχι τόσο για την εξαίρετη συγγραφική του δράση, όσο κυρίως για τον αδαμάντινο χαρακτήρα του, τη θερμή αγάπη του προς την Εκκλησία και την υπέροχη προσωπικότητά του. Ο Μέγας Αθανάσιος, στους αγώνες του υπέρ της Ορθοδοξίας, αντιμετώπισε και τους πλέον ισχυρούς αντιπάλους και δεν κάμφθηκε ποτέ μπροστά στους κατατρεγμούς και τις εξορίες. Έτσι, δίκαια χαρακτηρίστηκε ως ο ηρωικότερος των Αγίων και ο αγιότερος των ηρώων. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και μπορείς να το μοιραστείς και με τα φιλαράκια σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.